Καλημέρα, καλημέρα. Μποντζόρνο. Πώς είναι η συμπροτεύουσα, flyover αυτά. Μετράει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που ήταν εκεί γύρω γύρω από τον Αλμίδα και του κάνανε επίθεση. Όλο ΠΑΟΚ ήταν. Παντού. ΠΑΟΚ. Μπράβο, αυτά, χαμός. Γιατί χθες ξανάκουσα τι έλεγε στην ένδειξη τύπου, απευθυνόμενο σε μένα, ναι, να είμαι αντικειμενικός και να σχολιάσω πώς ήταν εκεί. Το ξαναείδα το πλάνο και είδα ότι ήταν γεμάτο ΑΕΚ το πλάνο. ΑΕΚ, παντού υπάρχει ΑΕΚ. Γιατί ακόμα και αστυνομικοί, με στολή ή χωρίς στολή, για την ΑΕΚ είναι εκεί, να την προστατεύουν. Και σε αστυνομικό επιτέθηκε. Αυτό γιατί δημιουργείται εντυπώσεις ότι πάλι ο ΠΑΟΚ φταίει και πάλι ο ΠΑΟΚ ήταν εκεί και οι διαπιστευμένοι εκεί στην Τούμπα είναι το πρόβλημα. Παντού ΑΕΚ υπήρχε. Παντού. Γύρω-γύρω του. Και επαναλαμβάνω, από το λαιμό έπιασε αστυνομικό. Πώς ξεκίνησε όλο το πράγμα αυτό, το έχουμε καταλάβει. Όπως ξεκίνησε και στο Άρη ΣΑΕΚ, Βαϊέ. Στο Άρη ΣΑΕΚ τι έκανε, στο 3-3. Ήταν ήρεμος. Στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-2 που τον έπιασε το πλάνο να μιλάει έντρα με τον Λουτσέσκου, ήταν ήρεμος. Όταν επιτέθηκε στο Λουτσέσκου και του έλεγε που ήσουν κρυμμένος και δεν ήρθες να σε χαιρετήσω. Γιατί πάμε να τα βγάλουμε, εγώ δεν θέλω να επιτεθώ, ούτε να δημιουργήσω εντυπώσεις. Mm-hmm. Αλλά να μην βγούμε και από πάνω, να μην κάνουμε το άσπρο μαύρο. Είναι σε μια δύσκολη θέση, είναι υποπίεση, είναι πάνω να χάσει κάποια πράγματα. Okay. Εντάξει, θα τιμωρηθεί προφανώς. Γιατί θα τον καλέσει ο αθλητικός εισαγγελέας. Επειδή θα τον καλέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καλέσει. Ο διαιτητής δεν το έγραψε στο φιλοαγώνος και γι' αυτό δεν είναι στις κλήσεις ο Αλμέιδα. Αλλά λογικά ο αθλητικός εισαγγελέας τον καλέσει. Δηλαδή... Εκεί νομίζω την ευθύνη έχει ο τέταρτος κύριος που είναι Έλληνας. Ναι. Και λίγο πολύ νιώθει παραπάνω. Τέλος πάντων, ας το ξεπεράσουμε. Εντάξει. Απλώς παραθετικά το αναφέρω. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από ξεκούραση, εννοείται. Η εβδομάδα με 7 μέρες θα πάει με 4 μέρες ρεπό και 3 προπονήσεις. Χθες και σήμερα ρεπό. Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή θα έχει προπόνηση και το Σαββατοκύριακο θα καθίσουν. Μετά από μέρες πρέπει να πούμε ότι ειδικά 3-4 παίχτες της ομάδας πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα αυτό το διάστημα και κυρίως ο Κωνσταντέλιας. Δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι κάποιο, το οποιοδήποτε άλλοθη για το τεφορμάρισμά του, αλλά ο μικρός στη φάση της ίωσης του ΠΑΟΚ αυτό το 20ήμερο την πλήρωσε 2 φορές και στο ξεκίνημα του κύκλου και στο τελείωμα. Έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από ξεκούραση, κυρίως αυτός, ο Μεϊτέ, ποιος άλλος ήταν, και ο Ντεσπότοφ και ο Κουλιεράκης. Ταλαιπώρηθηκαν πιο πολύ από όλους. Πολύ μεγάλη έμφαση δίνει ο Λουτσέσκου στην προπόνηση, το ότι θα προπονηθούν. Όλο αυτό το διάστημα δεν προπονούνταν κανείς, ήταν από φόρτιση, από θεραπεία και από τις ιώσεις και από το βαρύ πρόγραμμα. Και το κλίμα εντός ΠΑΟΚ είναι ότι πραγματικά το πιστεύουν πάρα πολύ. Πιστεύουν πάρα πολύ στη δική τους επιτυχία. Ξεκινώντας από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που προφανώς είναι το πιο δύσκολο. Όταν έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Άρης ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός. Η δυσκολία είναι ότι για τον ΠΑΟΚ υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα. Ναι, ναι, καλά. Κοίταξε, έχω ακούσει και μια άλλη άποψη, το ότι αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε στη Λαμία, όπως κέρδισαν όλοι, ναι, δεν ξέρω αν θα έβγαζε το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δηλαδή αυτή η ομάδα είναι γεννημένη να παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Ναι, απλά τώρα δεν υπάρχει περιθώριο. Τώρα δεν υπάρχει περιθώριο. Δεν υπάρχει, ναι. Αυτό μπορεί να βγει σε καλό. Ναι. Μπορεί να βγει σε καλό το ότι δεν υπάρχει το οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα. Προφανώς, ναι, αν η ΑΕΚ κερδίσει τα δικά της παιχνίδια θα πάρει εκείνη το πρωτάθλημα. Φυσικά παίζονται και άλλες θέσεις, εννοείται. Όλα ακόμα είναι στο τραπέζι και θα έλεγα ότι και στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μπορεί να παίζεται η τέταρτη θέση, αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει τον Ολυμπιακό. Όλα τα πάντα είναι. Τα πάντα είναι πιθανά. Και δύσκολο είναι, δεν ξέρω για το πρωτάθλημα, αλλά να μην παίζετε τίποτα την τελευταία αγωνιστική είναι απίθανο πια. Εδώ που έφτασε το πράγμα. Ναι, ναι. Δηλαδή. Και εννοείται ότι η τελευταία αγωνιστική εδώ στη Θεσσαλονίκη μπορεί να έχουμε ένα ιστορικό Άρης ΠΑΟΚ. Ένα μυθικό Άρης ΠΑΟΚ. Ένα Άρης ΠΑΟΚ που θα γράψει ιστορία. Αν ο ΠΑΟΚ με νίκη παίρνει το πρωτάθλημα. Και ο Άρης σε 5 μέρες έχει τελικό κυπέλλου. Συγγνώμη για το γέλιο, αλλά πραγματικά δηλαδή το φετινό πρωτάθλημα. Λέγαμε για το περσινό, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ τα έλεγα αλλά... και στο Σαββούπλο. Ναι. Μου έλεγε ο Αλέξης Δημήτρη ότι εκτιμά ότι ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ παίζει για το πρωτάθλημα, δηλαδή κερδίζει στην Βικελίδη και παίρνει πρωτάθλημα, ναι, ναι, ότι και ο Άρης έχοντας τελικό 5 μέρες μετά
αλλά πνευματικούς θα βάλει ο Μάτζιους. Του λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μπουν μέσα οι οπαδοί του Άρη και θα βάλουν αυτή την 11. Εδώ φιλικό. Είχαν τη φαϊνή ιδέα πριν κάποια χρόνια να κάνουν φιλικό και κατέληξε με σπασμένα πόδια και κόκκινες κάρτες. Ναι. Καταλαβαίνω το Μάτζιο που απέφχεται αυτό το σενάριο. Να μην συμβεί ποτέ αυτό, να τα εισκάσουμε. Αλλά αν του κάτσει, ας τα να πάνε. Εδώ έχουν αρχίσει τα σενάρια το ότι μέχρι προχθές, παραπροχθές μιλούσαμε για ένα ενδεχόμενο τελικού κυπέλου Πέμπτη. Ναι. Και επειδή είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, το τελικό κυπέλου πήγε Σάββατο οριστικά. Δηλαδή το μυαλό ξεφεύγει. Ναι, καθαρό ποδόσφαιρο, αλλά τα γύρω-γύρω πάντα θα υπάρχουν ως σκέψη. Και το Άρης ΠΑΟΚ εντελώς καθαρά και χωρίς τίποτα και στο Everton Liverpool και στο Milan Inter και παντού. Προφανώς. Θα συνέβαινε. Και συνέβη πέρυσι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν πάμε μακριά, δεν χρειάζεται να πάμε σε άλλη χώρα. Ας μείνουμε εδώ. Που δεν ήταν και σε άδειο γήπεδο και ήταν ο Ολυμπιακός με το μαχαίρι στο στόμα, κόψε το πρόγραμμα στο Παναθηναϊκός. Κασελάβασε στο πάρει. Εγώ λέω ας φτάσουμε μέχρι εκεί. Ναι, καλά, σωστά. Θα έχει το ενδιαφέρον του. Ναι, ας το ζήσουμε και αυτό όπως λες. Θα γραφτεί η ιστορία, αλλά θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Μέχρι τότε υπάρχει μεγάλη πίστη εντός ΠΑΟΚ. Δηλαδή και αυτή η νίκη και αυτή η ανατροπή επί της ΑΕΚ τους έχει δυναμώσει πάρα πολύ και στην οτροπία. Με όσους μιλάω το πιστεύουν πάρα πολύ. Δεν φοβούνται το ότι έχουν τρία μάτς μεγάλα σε 8 μέρες. Δεν το φοβούνται καθόλου. Και το πιστεύουν και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν, επαναλαμβάνω, χωρίς προβλήματα όπως φαίνεται στο τέλος της χρονιάς.